Καλώς ορίσατε. Γεια σας, τι κάνετε. Με τις ενέργειες να μπορέσουμε να ξεσπάσουμε το κομμάτι. Αυτό ήταν το κομμάτι. Και από πότε είναι αυτό? Είναι πάνω από 25 χρόνια. 25 χρόνια. Πάνω καινούργια, δημιουργία. Είναι η ΔΕΤΣ ΠΕΒΕΖΕ. Επισκεφτήκαμε σήμερα και τα δύο σοφρονιστικά καταστήματα. Η εικόνα είναι ότι η λειτουργία τους είναι ικανοποιητική. Θέλουμε όμως να βελτιώσουμε τις συνθήκες κράτησης για τους κρατουμένους. Επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο σοφρονιστικό σύστημα, ευρωπαϊκό, ανθρωποκεντρικό. Παράλληλα όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος, γι' αυτό εργαζόμαστε παράλληλα. Αυτό που θέλουμε είναι να ενισχύσουμε όλες τις δράσεις που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση, τις εκπαιδευτικές δομές και βέβαια πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτό έχει και το αγροτικό κατάστημα, διότι νομίζω ότι η εργασία είναι αυτή η οποία παρέχει τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε να ενισχύσουμε τον κρατούμενο, να κάνουμε πιο εύκολη την κοινωνική του επανένταξη και να αποτρέψουμε οποιαδήποτε υποτροπή σε εγκληματικές ενέργειες, γεγονός το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ασφάλεια των πολιτών. Η δουλειά που γίνεται είναι αρκετά καλή. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα περιλαμβάνει προφανώς και έναν εξυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τις πειθαρχικές παραβάσεις που γίνονται με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο περιβάλλον ασφάλειας, αλλά οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει και ενίσχυση των αγροτικών φυλακών. Αυτό το οποίο προανήγγειλα είναι ότι περισσότεροι κρατούμενοι θα έρθουν, οι οποίοι θα έχουν βέβαια κάποιες προϋποθέσεις και ποινές οι οποίες θα επιτρέπουν την μεταγωγή τους στις αγροτικές φυλακές με σκοπό να ενισχύσουμε και την παραγωγή, αλλά αυτό που είπα και πριν, να κάνουμε το κρατούμενο να εργάζεται, να κάνουμε το κρατούμενο να αποφύγει οποιαδήποτε στιγματισμό, να κάνουμε το κρατούμενο αυτό που λέμε έναν πολίτη ο οποίος θα προσφέρει στην κοινωνία και δεν θα δημιουργεί πρόβλημα. Φροντίσουμε ώστε να έχουμε πιο συχνή παρουσία αλλά και πιο συχνές επιχειρήσεις ακριβώς στις περιοχές όπου υπάρχουν αυξημένες εγκληματικές δραστηριότητες.